Μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της βρίσκεται η Δαμάστα, έχοντας καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια και από τη στιγμή που την ανέλαβε ως πρόεδρος ο Αντώνης Παπαδάκης, να φτάσει από τη σχεδόν διάλυση σε ένα σωματείο που αποτελεί πρότυπο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το μήνυμα στάλθηκε και στην φετινή πρώτη συγκέντρωση με την τέλεση του αγιασμού, παρουσία σύσσωμης της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και αρκετών φίλων του σωματείου, ενώ στο γήπεδο έγιναν εργομετρικά τεστ από τον ειδικό κύριο Γιάννη Σχιναράκη. Ο πρόεδρος κύριος Παπαδάκης μίλησε στους παίκτες και τόνισε το σλόγγαν «Μία ομάδα, μία οικογένεια, ένα στόχος», ξεκαθαρίζοντας ότι πέρα από το στόχο του πρωταθλήματος στην Α1Ε, θέλει η ομάδα του να συνεχίσει να προσφέρει κοινωνικό έργο. «Μία ομάδα, μία οικογένεια, ένας στόχος. Αυτά που χαρακτηρίζουν την ομάδα Δαμάστας είναι το ήθος, είναι ο πολιτισμός, είναι η κοινωνική προσφορά, είναι το όνειρο». «Για μένα ο βασικός μου στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα. Για μένα είναι όλα αυτά που είπα. Μία ομάδα, συνεργασία, κοινωνική προσφορά και οι στόχοι, οι επιτυχίες έρχονται όταν όλα αυτά μαζί σμίξουν. Εμείς από την πλευρά της διοίκησης, όπως είπα και στους παίχτες, έχουμε κάνει τα αδύνατα δυνατά να παρέχουμε και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ένα ερασιτεχνικό σωματείο στους παίχτες και στο προπονητικό team. Τα έργα φαίνονται μάλιστα και ευτυχώς οι παίχτες το έχουν καταλάβει αυτό. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, εάν δεν λειτουργήσουμε όλοι μαζί, η διοίκηση από την πλευρά της με τις υποχρεώσεις της και τα πλάνα της και το προπονητικό team και το ποδοσφαιρικό team όλοι μαζί, εάν δεν λειτουργήσουμε όλοι μαζί δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Πάλι επαναλαμβάνω, ο πρωταθλητισμός ναι είναι μέσα στα πλάνα μας, ναι τον σκεφτόμαστε, όμως δεν μπορεί να υπάρξει πρωταθλητισμός εάν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν έχουμε ήθος μέσα στο γήπεδο, εάν δεν έχουμε παιδεία, εάν δεν έχουμε κοινωνική προσφορά και έργο. Για μένα προσωπική μου εκτίμηση και έκκληση σε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου ιδιαίτερα είναι να προσφέρουν και κοινωνικό έργο. Το κοινωνικό έργο δεν έχει να κάνει με την αξία μιας προσφοράς. Έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την προσφορά. Μπορεί να είναι ένα ευρώ, μπορεί να είναι κάποιο υλικό δώρο, αλλά είναι προσφορά. Και αυτό θα έπρεπε να το ακολουθήσουν όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Διότι αυτό είναι το ερασιτεχνικό σωματείο, αυτό είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Είναι το εφ' αγωνίζεστε. Ο προπονητής Μανώλης Σουτζής έχει σπουδαίο υλικό στα χέρια του με παίκτες με τεράστια εμπειρία, όπως οι Ρουμπάκης Τριανταφύλου, Καστελιανάκης Μιλωνάς Χαρίτος, Δημαράκης Αριστινίδης και άλλοι να φορούν τη φανέλα του σωματείου. Ενώ σήμερα επισημοποιήθηκε και η απόκτηση του Μπάμπη Παπαδομιχελάκη. Νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ φιλόδοξη διοίκηση, όπως ξέρετε εσείς, με ένα πρόεδρο προστάτη, ο οποίος, όπως βλέπετε και εσείς, έχει οργανώσει την ομάδα πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα το ζηλεύουν και ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας. Εμείς είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην Α1, πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδος. Οι στόχοι μας συμβαδίζουν με τους παίχτες που έχουμε φέρει. Σίγουρα έχουμε φτιάξει μια ομάδα για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε, να πάμε για πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουμε φέρει παίχτες με εμπειρία. Έχουμε φέρει παίχτες οι οποίοι έχουν στο πετσί τους τον πρωταθλητισμό. Νομίζω οι περισσότεροι που φέραμε εδώ πέρα. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, τα παιδιά. Όλοι μας, να δουλέψουμε πολύ στην προετοιμασία και νομίζω ότι βάσει αυτών που έχουμε σχεδιάσει είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν θα είναι σίγουρα τα πράγματα εύκολα για κανέναν από τις ομάδες που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Εννοείται. Νομίζω ότι υπάρχει ένα group 5-6 ομάδων, οι οποίες είναι πολύ δυνατές, που τουλάχιστον από αυτές οι 6 θεωρώ ότι οπουδήποτε μπορείς να πας και να χάσεις βαθμούς ή βαθμό ή βαθμούς. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα παιχτεί μέχρι τέλος, θέλω να πιστεύω. Θεωρώ ότι όποιος έχει διάρκεια, περισσότερη διάρκεια, όποιος έχει περισσότερες λύσεις, αυτός θα είναι και θα πάει μέχρι τέλος.